Γεια! Γεια! Σήμερα σας έχουμε τύπους ανθρώπων. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε και ερχόμαστε με ένα επίκαιρο θέμα. Τύποι ανθρώπων στα online μαθήματα. Είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, οπότε γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Ξεκινάμε. Όπως είπαμε λοιπόν, παιδιά, η πρωτεύουσα της Ισπανίας είναι η Μαδρίτη. Η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας είναι η Λισαβόνα. Της Ιταλίας η Ρώμη. Έχουμε την ίδια νύχια και τα κάνουμε κατά λάθος, παιδιά. Δεν μιλήσαμε. Παιδιά, όλα καλά? Τίποτα, κατά λάθος, συγγνώμη. Η μαμά μου, ναι. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν το μάθημά μας. Θυμάται μήπως κάποιος ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας? Καταρίνα μου, είσαι εκεί, γιατί την καμερά σου κλειστή? Ναι, εδώ είμαι. Σας ακούω, ναι. Έχει χαλάσει απλά η καμερά μου. Στο γραφείο μου είμαι, εδώ πέρα. Σας ακούω, ναι, πάρα πολύ. Αγγελία, για πες μου, εσύ ποιο είναι σου απάντησε? Με ακού... Αντωνία, μας ακούς, έχεις κολλήσει? Ναι, Αντωνία, άκουσες, βγες και ξαναμπες, γιατί κολλάει το ίντερνετ σου. Λοιπόν, θα κάτσεις εσύ εκεί και εγώ εδώ, για να μην καταλάβουν ότι είμαστε μαζί. Με τσάνα βάλτε κουστούμι. Ναι, θα λύσουμε όλα μαζί τα πλέστα, έτσι. Ναι, να μην βιωμάστε, εντάξει, ναι. Σε πω, ναι. Ναι, συγγνώμη, εδώ είμαι. Απλά έκλεισαν λίγο τα φώτα, έγινε σεισμός. Συγγνώμη, τι σημαίνει κοινοποίηση οθόνης? Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Εγώ, εδώ, Αντωνία. Γυμναστική πώς θα κάνουμε? Συγγνώμη, έχω μια ερώτηση. Μήπως πρέπει να φοράμε μάσκα? Εγώ έχω, γι' αυτό το λέω. Άμα θέλετε τη βάζω. Α, επειδή είμαι μόνη μου, δεν χρειάζεται. Εγώ θα τη βάλω και καλό εκεί και κακό. Αχ, βρώμησε λίγο η κάμερα. Οπότε με βάση αυτή την έρευνα, όπως είπατε και εσείς, θεωρώ ότι έγινε το 1983. Μάλλον τότε σήμερα. Κάθριν, σου πήρα τα βρακιά, πού να τα βάλω? Ναι, 1983, αυτό. Ακούστηκε κάτι, κάποια μαμά μπήκε στο δωμάτιο. Παιδιά, λίγο τα μικρόφωνα, μόνο όποιος μιλάει τα έχει ανοιχτά. Τέλειος. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Ωραία, μου βιντεοκλήσει σήμερα, ας οργανωθούμε. Σε μισό λεπτό πρέπει να πω. Όχι, λοιπόν, είναι μία εδώ. Και το λεγάκι μου. Ναι, με ακούτε? Ωραία. Εγώ έτοιμη, μια χαρά, ναι. Καλά, όλοι καλά. Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε? Όχι, μισό λεπτό, μου πέσαν τα πολύχρωμα χαρτάκια. Δεν μπορώ να γράψω χωρίς αυτό, δεν μπορώ να κρατήσω σημειώσεις. Ένα λεπτάκι, ωραία. Ναι. Χίλιες συγγνώμη, συγχωρείτε, ναι, συνεχίστε, κανονικά, σας ακούω βέβαια. Δεν ακούω ρε φίλε. Ωραία. Ρε εσείς, χρησιμοποιείτε το ίντερνετ! Κολλάει, παρακολουθώ μάθημα, είναι δυνατόν! Δεν μπορώ πια να χρησιμοποιήσω, δεν έχω λογιστή! Πρέπει αυτή τη στιγμή που είμαι εγώ, δεν έχω λογιστή, είσαι κι εσείς! Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα, μόνο σε εμάς συμβαίνει! Καλά, καλά, μόνο. Ναι. Με πρίξατε. Με πρίξατε. Και κρίνω ένα με υπερβόλοντα ζήλο για το μάθημα και χαίρομαι πάρα πολύ. Βέβαια, παιδιά, λίγο να προσέχετε τα μικρόφωνά σας. Αυτό, μια υπενθύμηση. Θα πρέπει να αποχωρήσω. Προέκυψε κάτι πάρα πολύ επίγον. Ναι, χίλια συγγνώμη. Γεια σας. Η δημοκρατία της Παραγουάη είναι χώρα στην Νότια Αμερική με πληθυσμό 7 εκατομμύρια και
πόλη το 2682 σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις του 2020 και έφτιαξε περίπου 400 άλλες πυρογονικά χιλιόμετρα. Πολλές φορές αναφέρεται ως η καρδιά της Αμερικής. Θα ήθελα να ρωτήσω, Κατερίνα, μήπως ξέρεις ποια είναι η πρωτεύουσα της Παραγουάη? Ναι, 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 αγάπη μου. Ναι, κύριε καθηγητά εννοούσα, είναι η Ουρουγουάη. Αχ, ναι, τεντώθηκα λίγο μόνο, τεντώθηκα. Ναι, ακούω, ναι. Παρακαλώ. Προφανώς, βεβαίως. Συγγνώμη να ρωτήσω, η εξίσωση τελικά ποια απάντηση είχε? Ναι, γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο ίδια ώρα, έτσι. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, επειδή βαριέμαι εκτράς σήμερα να παρακολουθήσω μάθημα, θα τραβήξω εδώ τον εαυτό μου λίγο. 30 λεπτά, δεν θα πάρει πολλή ώρα. Θα κάνω και παρακολουθώ. Κανείς δεν θα καταλάβει μετά ότι είναι βίντεο. Θα το βάλω να παίζει το ένα μετά το άλλο. Μια χαρά. Θα γνεύω κιόλας λίγο να νομίζω ότι καταλαβαίνω τι λέει. Κρατάω και σημειώσει. Έτοιμο. Ναι, μισό, τώρα μπαίνω. Θα βγούμε το βράδυ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Να μας πείτε στα σχόλια αν παραλείψαμε κάποιον τύπο ή αν είστε εσείς κάποιος από τους τύπους που δείξαμε στο βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά μας κανάλια όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω? Ναι, ναι, συγγνώμη, απλά έγινε σεισμός και έκλεισαν λίγο τα φώτα. Ναι, ναι, συγγνώμη, εδώ είμαι, απλά έκλεισαν λίγο τα φώτα, έγινε σεισμός. Χαχαχα.